Σε κλειστό οικογενειακό κύκλο έγινε, κυρίες και κύριοι, η βάφτιση της κόρης του Νίκου Αλιάγα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σταμνά Ετωλοκαρνανία, στο μοναστήρι της Αγίας Αγάθης. Είναι τα πλάνα από το γλέντι του Νίκου Αλιάγα και της Τίνας Γρηγορίου που ακολούθησε μετά τη βάφτιση της κόρης του στο Μεσολόγγι. Το μυστήριο έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στην ιδιαίτερη πατρίδα του παρουσιαστή. Η μόλις 9 μηνών κόρη του ήταν ταμένη στο μοναστήρι της Αγίας Αγάθης και νονά της ήταν η αδελφή του Νίκου Αλιάγα, Μαρία. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας σε αυτήν την στιγμή. Θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ σημαντικό για μας το να πάρει το χρήσμα. Έξω από την εκκλησία υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, όχι όμως δρακόντια. Το ζευγάρι μπορεί να επέλεξε να κάνει τη βάφτιση μακριά από τους παπαράτσι και τις κάμερες, αλλά δεν θέλησε να προκαλέσει σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο με υπερβολές. Γι' αυτό και η βάφτιση ήταν απλή και λιτή. Ήταν σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ήταν μια λιτή τελετή. Υπήρχε φύλαξη στο χώρο από ανθρώπους του κυρίου Αλιάγα, ωστόσο ήταν τόσο διακριτική η παρουσία τους, που δεν δημιουργήθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, ο ντελάλης του χωριού βγήκε στην πλατεία και σε λίγο το νέο κυκλοφόρησε στους συγχωριανούς και τους κατοίκους από τα γύρω χωριά που συγκεντρώθηκαν έξω από το μοναστήρι για να δουν από κοντά τη βάφτιση. Ο στολισμός ήταν με λευκά τριαντάφυλλα, υπήρχαν κάποιες κοπέλες με παραδοσιακές στολές οι οποίες πειράζαν λευκά τριαντάφυλλα. Είχαν παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού και διάφορα άλλα εδέσματα της περιοχής. Όσον αφορά τους παρευρισκομένους, εκτός από τους στενούς φίλους και συγγενείς, παρευρέθηκε και η εξαδέρφη του και γνωστή υπορτιάστρια Μαρία Μπακοδήμου. Παραδοσιακό ελληνικό γλέντι με τον Βασίλη Σαλέα στο Κλαρίνο ακολούθησε μέχρι τα ξημερώματα. Πρώτος έσυρε τον τσάμικο ο Νίκος Αλιάγας, δείχνοντας σε όλους ότι τα γαλλικά τα μιλάει φασί, αλλά είναι περήφανος που είναι Έλληνας με τσαρούχι.